ξυπνάω 5 η ώρα. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog. Αυτή είναι η τελευταία μου εβδομάδα ως μαθήτρια της Δευτέρας Λυκείου, οπότε είπα να την τραβήξω σε vlog. Εγώ τώρα θα πάω για μπάνιο. Και ο διευθυντής μας έστειλε ότι στις 6 να μπούμε για ενημέρωση σχετικά με τις κατευθύνσεις. Αλλά εγώ θα μπω από το μαγαζί εκεί. Εν τω μεταξύ, εγώ θυμήθηκα να μπω 20 λεπτά πριν να έχουμε το meeting. Πριν να έχουμε. Ναι, πριν να έχουμε το meeting και είχαμε δοκιμάσει να μπούμε και πριν μία ώρα. Αλλά τότε δεν μπορούσα να μπω που είχα όλο το χρόνο και τώρα έπρεπε να βγω. Βγήκα από το μπάνιο και έχω λούσει τα μαλλιά μου. Γιατί εγώ εδώ και 2 μέρες σκεφτόμουν να κάνω curtain bangs. Και σήμερα το μεταξύ μου στέλνει ένα μήνυμα μία φίλη μου, θα σου πηγαίνει να κάνει αφαίρεση εδώ. Και με φάση, αυτό σκεφτόμουν εδώ και 2 μέρες. Συνήθως δεν βάζω θερμότητα στα μαλλιά μου, αλλά τώρα θέλω να τις κάνω να τελειώνω, οπότε... Και τώρα χωρίζουμε σε τρίγωνο. Μετά από καμιά ώρα που μιλούσε στο τηλέφωνο, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Απλά το κακό είναι ότι αυτό έπρεπε κανονικά να πάει όλο εδώ, όπως είναι αυτό. Αλλά δεν πειράζει, όταν μακρύνει θα το φτιάξουμε. Και γενικά μου αρέσουν. Και έτσι είναι πιασμένα και με κρίκους. Λοιπόν, είναι Κυριακή και εγώ μοντάρω το vlog που βλέπετε. Απλά ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω πως το σημερινό vlog έχει θέμα στην ουσία. Όχι, δεν είναι προβληματικό. Θα είναι ότι προσπαθώ να φτιάξω το γραφείο μου για τα θερινά, να είναι έτσι λίγο πιο οργανωμένο και να κάνω κάποιες αλλαγές. Οπότε αυτές θα δείχνω περισσότερο στο σημερινό vlog. Αλλά θα έχει και λίγα πλάνα από τις μέρες που είχα βγει. Και το πρώτο βήμα ήταν να βάλω τα LED. Οπότε πάμε πίσω κάποιες μέρες που τα παρήγγειλα και που τα έβαλα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να παραγγείλω μία λεντοτενία για να τη βάλω γύρω-γύρω. Πάμε να κάνουμε unboxing. Νάτα, έφερα και ένα βίσμα. On. On. Γιατί δεν ανάβω. Πες να μην έχει μπαταρία. Αλλά άμα έχεις από κάτω τηλεκοντρόλ, δεν θα κάθεσαι να παίρνεις αυτό. Ναι, σιγά μην τα άνοιγε. Το λέω, ναι. Wait. Είχε μπαταρία τόση ώρα. Άρα γιατί δεν δούλευε. Πως ανάποδα. Ήθελα ανάποδα αυτό τόση ώρα. Και σήμερα θα κάνουμε την τέλεια διαδικασία που θα πετάξω όλα τα βιβλία και τα τετράδια της Δευτέρας. Δεν θα τα πετάξω όλα, βασικά δεν θα πετάξω τίποτα, θα τα ανακυκλώσω και μερικά θα τα κρατήσω για του χρόνου. Χρειάζομαι διαφάνειες και αυτό εδώ που δεν έχει σχέση με την τράπεζα και θα σας δείξω τι είναι. Εδώ είναι όλα τα βιβλία και έχω και μερικά μέσα στη τσάντα, οπότε πάμε να αρχίσουμε.
Έχω εδώ τη σακούλα. Αυτή δεν την πάω στην ανακύκλωση, απλά για να τα μεταφέρω σε εκεί. Φεύγει, δεν θα ξανακάνω αρχαία. Για κάποιο λόγο έχω δύο φυσικές. Παίζει το ένα αντί της διπλανής μου. Εν τω μεταξύ εγώ όλη τη χρονιά καθώ μόνη μου, μία μέρα έκατσαμε και τις πήρα τα βιβλία. Αλλά όλα αυτά θα τα κρατήσω γιατί μπορεί να μου χρειαστούν του χρόνου. Τώρα θα είμαι λίγο nerd, αλλά αυτά τα δύο θα τα κρατήσω γιατί θέλω να διαβάσω ορισμένα κεφάλαια. Θέλω τα μαθηματικά να διαβάσω τη θεωρία αριθμών, βασικά το μόνο που έμεινε, και από εδώ τη φιλοσοφία της επιστήμης. Πάμε στα τετράδια. Στα τετράδια αυτό που κάνω είναι ότι σκίζω όσες σελίδες χρειάζομαι για του χρόνου και τις βάζω σε διαφάνειες. Και τώρα αν το τετράδιο που έχει μείνει έχει αρκετές σελίδες, το κρατάω σαν τετράδιο για του χρόνου. Αλλά άμα έχουν μείνει λίγες, τις σκίζω και τις βάζω σε αυτό εδώ. Και έχω εδώ χαρτιά και από προηγούμενες χρονιές. Επέστρεψα, είχα μάθημα και τελικά με τη φυσική έσκισα από αυτά τα δύο τετράδια τις ασκήσεις και θεωρία που είναι εκτός ύλης του χρόνου. Και όταν κάνω το κεφάλαιο του ηλεκτρομαγνητισμού θα πάρω αυτό που έχει μπροστά τα κυκλώματα και τύπους κτλ. Και όταν κάνουμε κρούσεις, στερεό λογικά χρειάζεται κτλ. Θα έχω αυτό που έχω θεωρία από ορμή, ομαλή κυκλική και οριζόντια βολή, ανάποδα το είπα. Τελειώσαμε τις Δευτέρας, αλλά εγώ έχω πράγματα από το γυμνάσιο ακόμα, γιατί τα κράταγα. Πάω να τα ξαναδώ για να αδειάσουν λίγο αυτά τα ντοσιέ και να βάλω τα καινούρια. Στους φακέλους πάντα τα βάζω αλφαβητικά. Πρώτα πρώτη γυμνασίου, μετά Δευτέρα και μετά Τρίτη. Και τελικά αποφάσισα να τα πετάξω όλα. Εκτός από κάποια φυλάδια που είναι για θεωρία στη λογοτεχνία και μου χρειάζονται ακόμα. Και αυτά ήταν τα notes μου στο γυμνάσιο. Βλέπετε ότι υπάρχει εξέλιξη. Και αυτό είναι από πρώτη ηλικίου, αυτό σημαίνει φιλοτυπία. Εδώ σε αυτό που είναι κίτρινο είναι όλα από τα online. Και από εδώ ήταν τα διαζώσεις. Και αυτά είναι μαθηματικά αλφαλικίου, άλγεβρα και γεωμετρία. Και μετά έχω κι άλλο ένα φάκελο που έχω σημειώσεις. Και τελευταία είναι όλα τα λισάρια από εδώ, γιατί μέχρι και εδώ έχω αρχαία και μπορεί να κάνω και τα φλάσκαρα. Και τώρα πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι να φτιάξω λίγο τις μολυβοθήκες και αυτά. Και όσο έκανα τα ράφια βρήκα αυτό εδώ στο οποίο είχα τα φλάσκαρτς και σκέφτομαι να βάλω εδώ όλα τα στυλό, μολύβια, μπλάνκο, γιατί είπα να έχω κάτι διαφορετικό αντί για μολυβοθήκη. Και πάντα εγώ έχω ένα πράγμα πάνω στο γραφείο που να έχει ένα στυλό, ένα μολύβι, και όταν μου τελειώνει κάτι από αυτά τα πετάω και έχω σε ένα κουτί πολλά και τα αντικαθιστώ. Αυτό το κάνω για να είναι έτσι πιο συμμαζεμένο, γιατί ήδη όταν διαβάζω τα κάνω χάλια. Θα αφήνω και αυτό στο γραφείο γιατί είναι aesthetic. Και έχω εδώ αυτό το κουτί που θα βάλω όλα τα υπόλοιπα. Επιτέλους τελείωσα με αυτά. Πάνω έβαλα όλα τα ντοσιέ και από κάτω έχω όλα τα βοηθήματα. Ναι, πήρα για γάμα λυκείου φυσική χημεία. Και εδώ έχω πράγματα για να φτιάχνω σημειώσεις ή σαν πρόχειρα τετράδια κτλ. Και από εδώ έβαλα όλα τα βιβλία. Τώρα σε αυτά τα δύο έχω όλα τα πράγματα από τις προηγούμενες τάξεις. Και εδώ είναι αλφαβητικά, να εδώ είναι η άλγεβρα. Πρώτα έβαλα πρώτη ηλικίου και μετά β'. Επειδή δεν χώραγαν, έχω και δεύτερο δοσιέ που έχει από μη μαθηματικά ως χημεία. Εδώ έχω κάτι κενά, αλλά σίγουρα θα χρειαστώ και άλλα βιβλία, οπότε καλά είναι που υπάρχουν. Και τελευταίο βήμα. Αυτό εδώ είναι το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, τώρα βγήκα να πετάξω τις σακούλες τις πάντα μεταξύ μία-μία, γιατί είναι βαριές. Αλλά ευτυχώς έχω κοντά στο σπίτι μου κάδους. Αλλά εγώ λέω να κλείσω το vlog κάπου εδώ, περπατώντας. Γιατί είναι Κυριακή και θα πρέπει να το ανεβάσω κιόλας. Μερικοί δίνετε το πρώτο μάθημα Πανελληνίων, οπότε σας εύχομαι καλή τύχη και να το πάτε τέλεια. Και με τους υπόλοιπους θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και μια εγγραφή στο κανάλι για περισσότερα και να με ακολουθήσετε στα social media. Γεια σας!